αυτή η εξαιρετικά σημαντική συνάντηση εδώ στο Εργατικό Κέντρο του Λασιθίου, μέσα από την οποία παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν τόσο με την ερμηνεία όλων των δικτών της ελληνικής οικονομίας και βεβαίως την πορεία της αγοράς εργασίας, κάτι το οποίο συνεισέφερε στην συζήτηση ο κύριος Αργύτης με τα στοιχεία της ενδιάμεσης έκθεσης τα οποία παρουσίασε, και βεβαίως οι προοπτικές ανάπτυξης του Λασιθίου. Ένα θέμα το οποίο, στο οποίο αναφέρθηκε ιδιαίτερα μέσω της μελέτης την οποία παρουσίασε ο συνεργάτης του ΤΕΙ Κρήτης, ο οποίος παρουσίασε στη δική του ομιλία πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τους ρυθμούς ανάπτυξης που παρατηρούνται, τους ρυθμούς ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας και αγοράς εργασίας, σε αντίστοιξη με όλους τους υπόλοιπους δείκτες, βεβαίως πολύ σημαντικά δεδομένα τα οποία καλούνται να αξιοποιήσουν οι φορείς του Νομού Λασιθίου που βρέθηκαν εδώ για να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση. Κύριε Πεπόνη, συγκέντρωσε, όπως και εσείς αναφέρατε, εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους θεσμικούς εκπροσώπους. Ήταν εδώ και ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Πολύ σημαντικά τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και απομένει πλέον να τα αξιοποιήσετε προς όφελος των πολιτών και του Λασιθίου και της Κρήτης ευρύτερα. Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Έκλεισε απόψε ένα τριήμερο εκδηλώσεων δράσεων στο νομό Λασιθίου, σε όλες τις πόλεις του νομού, με συμβουλευτική και πληροφόρηση ανέργων, συνταξιούχων και εργαζομένων. Και απόψε έκλεισε αυτό το τριήμερο εδώ στον Άγιο Νικόλαο, στο Εργατικό Κέντρο, όπου είχαμε τη χαρά και την τιμή να μας παρουσιάσει αφενός ο κύριος Αργύτης εκ μέρους του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ την μελέτη την οποία κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας πανελλαδικά για την οικονομία, την αγορά εργασίας και όλα αυτά τα σχετικά που θα σας πει και ο ίδιος. Και από την άλλη είχαμε δύο εξαίρετους καθηγητές του Τμήματος Διοίκησης του ΤΕΙ Αγίου Νικολάου, ο κύριος Δημοτίκαλης και ο κύριος Τριχάς, οι οποίοι μας παρουσίασαν μια έρευνα και μια μελέτη την οποία έκαναν αποκλειστικά για τον νομό Λασιθίου, κάτι το οποίο από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον δεν έχει ξαναγίνει, επικεντρωμένο βέβαια στην οικονομία του νομού Λασιθίου, στην επιχειρηματικότητα και κυρίως βέβαια στην αγορά εργασίας. Με δύο λόγια να σας πω ότι αυτό που τουλάχιστον μπορέσαμε στο τέλος να συμπεράνουμε και να καταλάβουμε έτσι όσοι δεν είμαστε και ειδικοί, είναι ότι η αγορά εργασίας στο Λασίθι μπορεί να φαίνεται υψηλός ρυθμός απασχόλησης, όμως είναι εντελώς επισφαλής, εντελώς εποχιακά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, χωρίς να δημιουργούνται θέσεις εργασίας μόνιμες, αλλά αντίθετα να αυξάνεται η εποχικότητα της εργασίας. Και ειδικά στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, όπως καταλαβαίνουμε για ευνόητους λόγους λόγω τουρισμού, αυτό μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονο. Από την άλλη μεριά, εκεί που στηρίζεται σε ένα άλλο πυλώνα που στηρίζεται η οικονομία, είναι τα αγροτικά προϊόντα της Ιεράς Πάτρας, που και αυτό όμως, αν το δούμε από μια σκοπιά διαφορετική, έχει την επισφάλειά του με την έννοια ότι υπάρχει ο διεθνής ανταγωνισμός. Μπορεί δηλαδή να φαίνεται ότι είναι υψηλά τα στοιχεία σε σχέση με τα αγροτικά προϊόντα της περιοχής, όμως και οι παράγοντες, οι εξωγενείς είναι τέτοιοι που ανά πάσα στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει και να γίνει δυσμενέστερο. Κύριε Πεπόνη. Θα μεταφέρω. Δεν έχει επιστροφή. Ωραία. Έλλη, απλώς επειδή η επικαιρότητα τρέχει, θα μας επιτρέψει ο κύριος Πεπόνης να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση πριν πάμε και στον κύριο Αργύτη για να ολοκληρώσουμε το σημερινό θέμα. Να ρωτήσουμε λίγο το τι συνέβη σήμερα στον Άγιο Νικόλαο με αφορμή τη διαμαρτυρία για το άλμα που σημειώθηκε στις αντικειμενικές. Όπως υπόθηκε, είναι ένα πολιτικό πρόβλημα που απαιτεί και πολιτική λύση. Να μας δώσει έτσι το στίγμα του τι προηγήθηκε σήμερα. Αντιλήφθηκε το ερώτημα του κ. Πεπόνης και απαντά. Μπόρεσα να κρυφακούσω και επομένως να πω ότι πραγματικά σήμερα υπήρχε μια συγκέντρωση την οποία διοργάνωσε ο Δήμος του Αγίου Νικολάου και ο Φορείς και έχει να κάνει με την όχι απλά υπέρμετρη, με την τρομερή αύξηση των αντικειμενικών αξιών, μοναδική στην Ελλάδα τέτοια αύξηση, η οποία καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι μόνο αυτό που θα πρέπει να πληρώσει ο καθένας που έχει ακίνητα, είναι ο έμφυα και είναι βέβαια και ότι άλλο συνεπάγεται αυτό, η αγορά των ακινήτων κτλ. Θεωρούμε δηλαδή ότι για άλλη μια φορά η περιοχή μας και ο Άγιος Νικόλαος αδικήθηκαν κατάφορα από κάποιους ίσως γραφειοκράτες, δεν θα έλεγα των Βρυξελών, θα έλεγα των Αθηνών, οι οποίοι νομίζουν ότι η περιοχή εδώ, επειδή έχει τα πεντάστερα ξενοδοχεία
και έχει τους επισκέπτες αυτούς του υψηλού επίπεδου που έχει το καλοκαίρι, ότι όλοι είμαστε τρώμε με χρυσά κουτάλια. Δεν ισχύει αυτό και γι' αυτό ακριβώς υπήρξε αυτή η διαμαρτυρία και θεωρούμε ότι θα συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για να αλλάξει αυτό, γιατί σε μια ευνομούμενη πολιτεία δεν είναι δυνατόν ένα λάθος να μην διορθώνεται και να επιμένουν να ισχύουν αυτά που ισχύουν. Μάλιστα. Νομίζω ότι σε κάλυψε η Κατερίνα, η απάντηση του κυρίου Πεπόνη. Λοιπόν, να πάμε και στον κύριο Αργίτη. Περνώντας στον κύριο Αργίτη, να πούμε ότι παρουσίασε στοιχεία τα οποία ερμηνεύουν ουσιαστικά κάθε δείκτη της ελληνικής οικονομίας στην παρούσα στιγμή και το πώς αυτό μπορεί μελλοντικά να επιβεβαιώσει ή όχι αυτές τις αισιόδοξες προβλέψεις. Κάνατε και σοβαρές επισημάνσεις για το πώς ναι, θα μπορούσαμε να περάσουμε σε μια νέα εποχή ανάπτυξης και ανάκαμψης, η οποία ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν διαφαίνεται με την παρούσα εικόνα. Να, κάπως αυτά περίπου είπαμε. Αυτό που έκανα εγώ σήμερα στη δική μου την ομιλία είναι να παρουσιάσω ορισμένα, όχι όλα τα ευρήματα της ενδιάμεσης έκθεσης που δώσαμε στη δημοσιότητα πριν από περίπου ένα μήνα. Τι κάναμε σήμερα, βάσει αυτών των ευρημάτων αλλά και βάσει των τελευταίων εξελίξεων, θέλαμε να δείξουμε την εικόνα την δική μας όσον αφορά το εάν η χώρα έχει γυρίσει οριστικά σελίδα. Και αυτό το οποίο εγώ εξέφρασα είναι ότι όχι, υπάρχει ακόμα μεγάλη αβεβαιότητα που την συναντάμε και την βλέπουμε καθημερινά. Οι εξελίξεις και στην οικονομία, στον πραγματικό τομέα της οικονομίας, στο τραπεζικό σύστημα της οικονομίας, οι διεθνείς εξελίξεις δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για να ισχυριστούμε ότι έχουμε γυρίσει σελίδα. Εμάς μας προβληματίζει επίσης το κατά πόσο αυτή η θετική μεταβολή του ακαθάριστου χώρου προϊόντος, δηλαδή τα τελευταία τρίμηνα πράγματι η οικονομία έχει περάσει σε θετικούς, όχι υψηλούς, θετικούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, είναι το βασικό ερώτημα, είναι αυτοί οι ρυθμοί διατηρήσιμοι. Η ανάλυση των στοιχείων, τουλάχιστον από τη δική μας την οπτική, δείχνει ότι σήμερα που μιλάμε δεν είναι διατηρήσιμη. Η κατανάλωση έχει σταθεροποιηθεί. Αν δεν βελτιωθεί το διαθέσιμο εισόδημα, δεν φαίνεται ότι από την πλευρά της κατανάλωσης η οικονομία θα γυρίσει η σελίδα, θα πάρει μπρος, θα έχουμε δηλαδή κάποιο επεκτατικό αποτέλεσμα. Οι επενδύσεις επίσης δείχνουν να βρίσκονται σε μια στασιμότητα, παύλα σταθεροποίηση. Οι δημόσιες δαπάνες έχουν εγκλωβιστεί στην πολιτική της δημοσιονομικής προσαρμογής, συνεπώς και από εκεί δεν έχουμε να περιμένουμε πολλά, και ο εξωτερικός τομέας αναζητάει τους βηματισμούς του. Αλλά εάν δεν έχει προηγηθεί μια ισχυρή επενδυτική παραγωγική επέκταση οικονομίας, ο εξαγωγικός τομέας, η δική μας εκτίμηση είναι ότι δεν θα έχει τον δυναμισμό που χρειάζεται η οικονομία για να πούμε ότι οριστικά βγαίνει από αυτή την κρίση. Περίπου αυτή είναι η εικόνα, η οποία αποτυπώνεται και στην αγορά εργασίας. Μάλιστα, Έλλη, και ένα τελευταίο ερώτημα. Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν μου επιτρέπεις. Μισθοί και συντάξεις σε ελεύθερη πτώση τα τελευταία χρόνια της κρίσης. Οι συντάξεις ψαλιδίστηκαν 20 φορές, αν δεν κάνω λάθος. Πού εκτιμά ότι θα φτάσει η κατάσταση αυτή και αν θα δούμε ακόμη χειρότερες μέρες στο μέλλον, διότι τον άκουσα, μίλησε για πρόσκαιρη σταθεροποίηση στην παρούσα φάση. Έχει να κάνει με τη συνέχιση της απόψινης παρουσίασης του κυρίου Αργίτη, ο οποίος ακριβώς αναφέρθηκε στο ότι χρειάζεται αφενός τροχιά ανάπτυξης, αποκατάσταση του κατώτατου μισθού και βεβαίως καμία περικοπή πλέον. Α, εννοείται τα μέτρα. Κοιτάτε, εμείς θεωρούμε ότι θα είναι θετικό για την οικονομία εάν τελικά αποφευκτεί η μείωση των συντάξεων. Αλλά πρέπει να πω κάτι, γιατί αν διαβάσει κάποιος προσεκτικά τον σχεδιασμό που τουλάχιστον περιέχεται στον προϋπολογισμό, δεν θα υπάρξει καμία αύξηση. Άρα, είναι θετικό ότι δεν θα υπάρξει μείωση, άρα περαιτέρω συμπίεση του διαθέσιμου εισοδήματος και ίσως της κατανάλωσης, αλλά από τη στιγμή που δεν θα υπάρξει καμία αύξηση, δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση στο διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή, θα είμαστε εκεί που είμαστε. Θετικό, αντί να πάμε προς τα κάτω, αλλά δεν υπάρχει και κάποια ένδειξη ότι θα πάμε στο πάνω. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, εφόσον διαχυθεί στο σύνολο της οικονομίας, μπορεί να φέρει επεκτατικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό προϋποθέτει την επαναενεργοποίηση και των κλαδικών συμβάσεων. Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι αν συμβούν όλα αυτά, μπορεί, χρησιμοποιούμε εμείς την φράση ή την διατύπωση σωρευτικά.
δεν πρέπει να περιμένουμε μεγάλες ποιοτικές τουλάχιστον και ποσοτικές αλλαγές άμεσα. Αλλά σωρευτικά μπορεί να δημιουργηθεί ένα κλίμα σταθεροποίησης. Αυτό εξαρτάται βέβαια και από το εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί εμείς τώρα η μη μείωση των συντάξεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού να αρχίσει να δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις και να έχεις μια σοβαρή κρίση στην Ιταλία, η οποία θα σε πάει πιο πίσω. Άρα, έχουμε τη μεγάλη αβεβαιότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, αλλά θεωρούμε ότι αν δεν έχουμε από εκεί κάποιο σοκ αρνητικό, σωρευτικά μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση σταθεροποίησης που να ενεργοποιήσει και τις επενδύσεις. Επειδή έχω ακούσει και συνδικαλιστικούς εκπροσώπους και άλλους παράγοντες να επισημαίνουν και την αύξηση του κατώτατου μισθού, αν είναι αυτή την οποία είχαν περιγράψει τα κυβερνητικά στελέχη στην αρχή η αποκατάσταση του κατώτατου μισθού και όχι συμβολική αύξηση. Όχι, άμα γυρίσουμε πίσω θα βρούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη υστέρηση. Εκείνο που διαφαίνεται είναι ότι θα υπάρξει μια μικρή έκταση αύξηση στον κατώτατο μισθό, η οποία αν περιοριστεί μόνο στον κατώτατο μισθό και δεν περάσει στο σύνολο της απασχόλησης, θα έχει ένα περιορισμένο αποτέλεσμα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής. Ναι, είναι θετικό ότι αποφεύχτηκε ή φαίνεται ότι θα αποφευχθεί η μείωση των συντάξεων, αλλά αν δεν αποφευχθεί η μείωση του αφορολόγητου, αυτό θα δημιουργήσει περισσότερες αρνητικές επιπτώσεις σε οριζόντια βάση. Δηλαδή, μπορεί η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού να φύγει τελείως την επόμενη χρονιά σε φορολογικές υποχρεώσεις, ακόμα και για αυτούς που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.